κόρνερ. Out. Πρώτος στην μπάλα ο Σκοπιανός, ο Μόισοφ, δείτε την κίνησή του. Ακούμπησε τελευταίος ο Τρουγιόλς όμως. Ο Χούλτ έκανε σέντρα για τον Γιακουμάκη. Ήρθε ο Λιβάγια μετά τον απομάκρυνση του Καταλά να κάνει το σούτ και να πάρει από τον Μόισοφ το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Μπακασέτας, η κεφαλιά του Σιμόες. Τσόσιτς σταμάτησε την πάσα για τον Απόστολο Γιάννου. Μωράν δεν έχει λύσει, δεν κάνει καθόλου καλό παιχνίδι. Ο Γιάννου του πήρε την μπάλα και δοκιμάζει και το σούτ για την επέμβαση του Μπάρκα. Ζήτησε ο Τέτε Τρισόφσκι στον άξονα, υποστηρίζει το παιχνίδι του Γιάννου. Πάλι Σιμόες, καλή δουλειά, πήρε μπάλα. Λιβάγια. Γιακουμάκης. Έχει χώρο, εκεί που γυρίζει είναι κακό το τελείωμα του Μπακασέτα. Ακοράν. Τρουγιόλς, εδώ ο Γιάννου καλύπτεται από τον Τσόσιτς. Περιμένει τον Τρισόφσκι, γι' αυτό καθυστερεί από την κόντρα. Δοκάρει ο Τρισόφσκι και ο Χέφελ που πιάνει αέρα. Μπακασέτας εκτέλεσε, κεφαλιά πάλι του Σιμόες. Ο Λόπες άνοιξε το κοντρόλ, πέρασε στην περιοχή, το σούτ, η κόντρα κόρνερ. Ωραία προσπάθεια από τον Λόπες το 67, στην πρώτη ευκαιρία Τσάεκ από την κεφαλιά του Σιμόες στο τέλος του μηχρόνου. Εξαιρετικά ο Αϊντάρεβιτς, ο Κλωναρίδης, ο Μάνταλος περνάει στην περιοχή, δεν βλάσαρε. Και τελικά μπάλα πάει στο χέρι του, λέει ο διαιτητής. Τον Μάνταλος είχε σταματήσει ήδη την προσπάθειά του. Εδώ η πάσα του Κλωναρίδη, ο Μάνταλος έκανε το κοντρόλ, πέρασε στην περιοχή. Έκανε φάουλ στον χαμοδιετή. Λόπες. Μπότος γυρίζει, το σούτ δεν έγινε. Ο Γιούσης έξω από τον Αϊντάρεβιτς, η πρώτη ευκαιρία χαμένη για να πιάσει σούτ.